Γεια σας, είμαι ο Πάνος, Παρασκευή και RPG και μιας και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν στηρίζουμε πλέον Wizards of the Coast για λόγους που μπορείτε να δείτε σε ένα προηγούμενο βίντεο, link στην περιγραφή κάτω, πάμε να δούμε ένα άλλο σύστημα. Και συγκεκριμένα θα δούμε το Old School Essentials. Είναι ένα on-star παιχνίδι, δηλαδή αναβιώνει τη χρυσή εποχή των role-playing παιχνιδιών, την πρώτη έκδοση, το Basic D&D κλπ. Και έχω εδώ το Classic Fantasy, Classic Game Set, το Advanced Fantasy, το Referees Screen, καθώς και μια σειρά από περιπέτειες και άλλα βιβλιαράκια τα οποία θα τα δούμε όλα μαζί. Νομίζω είναι ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα για αυτή τη σειρά. Πάμε να δούμε το Old School Essentials Classic Box Set πρώτα και συνεχίζουμε. Αισθητική που αποπνέει old school, ας πούμε έτσι, κάτι παλιό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Νεκρό την γνώμη εταιρεία και βλέπουμε εδώ ένα κατάλογο του 2023, ο οποίος μας λέει τι μπορείτε να πάρετε και το Dolmegun Campaign Setting έχει ήδη βγει. Εδώ λέει Coming Soon, αλλά τώρα το 24 έχει ήδη βγει. Classic Fantasy Rules Tome. Το Rules Tome είναι ένα άλλο βιβλίο. Αντί να πάρει κάποιος το Game Set, μπορεί να πάρει το Rules Tome και τα περιεχόμενα ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει το Advanced Fantasy Player Sets, αντίστοιχα, αντί να πάρει κάποιος το Advanced Expansion που έχουμε εμείς, μπορεί να πάρει αυτόν τον τόμο. Referee Rules, επίσης το Advanced είναι εκεί μέσα, στο κουτί που έδειξα. Και εδώ είναι τα Boxset που έχουμε. Reference Booklet, δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι αυτό. Εδώ είναι το Referee Screen, το έχουμε ήδη. Περιπέτειες, τις οποίες θα τις δούμε πιο μετά. Οπότε, εκτός από τον κατάλογο, τι άλλο έχει μέσα. Έχει εδώ μέσα 5 βιβλία. Βλέπετε το κουτί, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει 5 βιβλία τα οποία συγκεντρώνουν τον τόμο αυτόν που λέγαμε πριν. Και τα βιβλία είναι πρώτα απ' όλα το βιβλίο των χαρακτήρων. Είναι ένα παιχνίδι OSR, δηλαδή ένα παιχνίδι με πολλούς πίνακες. Εδώ είναι το Turn and End, το Clerics. Εδώ είναι τα Thief Skills Chance of Success, τα οποία είναι κάτω στάπλευρο. Εδώ είναι το Character. Μπορώ να μιλήσω έτσι. Το Character Attack Matrix. Ανάλογα με το αν είσαι Fighter ή Demi-Human, Cleric Thief ή Magic User, έχεις. Αυτό είναι αντίστοιχο με το Thaco που λέγαμε στην παλιά έκδοση ή με τα Base Attack Bonuses που λέμε στην καινούρια. Τα Saving Throws, τα οποία είναι ακριβώς όπως ήταν στη δεύτερη έκδοση AD&D, δηλαδή δεν βασίζονται σε κάποιο Ability, αλλά είναι ανάλογα με το τι class είσαι και τι level και πρέπει να φέρνεις αυτόν τον αριθμό και πάνω. Δηλαδή όσο χαμηλότερο αριθμό έχεις, τόσο καλύτερα. Π.χ. εδώ βλέπουμε τον Nano. Στο Death και Poison Saving Throw που είναι η πρώτη στη λίστα, στο 1-3 level έχει 8, ενώ αντίστοιχα ο Thief έχει 13. Τεράστια διαφορά. Cleric Spell Progression, Magic User και Elf Spell Progression, δηλαδή οι κλασικοί πίνακες που περιμέναμε. Να πούμε ότι είναι πολύ καλή εκτύπωση, πολύ καλό το χαρτί και εδώ βλέπουμε μερικές ευχαριστίες από τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Βασικά, τον δημιουργό του παιχνιδιού. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, όχι, δεν το θυμάμαι δυστυχώς. Και εδώ μας λέει αν είσαι καινούργιος στα role playing, αν είσαι καινούργιος στα old school games, στα OSR games που είπαμε, old school play style κλπ. Υπάρχει και ένας optional κανόνας για αυτούς που λένε τι το armor class μείον 3 είναι το καλύτερο που έχουμε στο πάρτι αυτή τη στιγμή, πώς γίνεται αρνητικό. Ascending armor class, οπότε υπάρχει house rule ή τέλος πάντων optional rule που μπορεί να το κάνει αυτό. Εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό box set το οποίο λέει κάντε house rules παιδιά, όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο, μπράβο σας. Αυτό είναι το πνεύμα του παλιού RPG και βλέπουμε εδώ τα γνωστά Wilderness, Dungeons, Treasure Masters κλπ. Κλπ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας βγάζει από το σύγχρονο RPG που έχουμε συνηθίσει, μας επιστρέφει στο παρελθόν και για να το κάνει αυτό βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλά πράγματα παρόμοια με την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση και λέει εδώ ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδόσεις, Basic Expert Rules, βασισμένα λέει στην έκδοση του 1981 του Γκάρι Γκάιγκαξ. Στα στατιστικά λοιπόν των παιχτών, των χαρακτήρων, έχουμε τα κλασικά abilities, αλλά είναι με τη σειρά της πρώτης έκδοσης. Strength, Intelligence, Wisdom, Dexterity, Constitution και Charisma. Διαφορετική η σειρά. Μετά έχουμε ένα class, θα τα δούμε τα class, έχουν πολύ ενδιαφέρον τα class παρεπιπτόντως. Εδώ είναι η δημιουργία χαρακτήρων. Attack values, τι χτυπάς άμα φέρεις τι, το κλασικό Matrix που υπήρχε και παλιά για όποιον το έχει προλάβει. Hit points, optional rule, λέει ρίξε τους άους και τα διάρια. Μπα, δεν νομίζω, τι σόι, παλιό στυλ παίζουμε. Και εδώ είναι το
το rollability scores. Πώς τα ρίχνεις? Ρίχνεις 3D6 και τα βάζεις με τη σειρά υποχρεωτικά. Strength, intelligence, wisdom, dexterity, constitution, charisma. Και ό,τι σου τύχει. Έτσι παίζαμε παλιά. Εδώ λέει, εντάξει, αν κάποιος χαρακτήρας έχει 8 και κάτω, λέει, σε κάθε ένα, ή extremely low rating in one ability, δηλαδή θεωρώ 3 ή 4, τότε ο referee μπορεί να του επιτρέψει να ξαναρίξει το χαρακτήρα. Πολύ ωραία, παρακαλώ με ψήνει απ' έξω, παρόπως δεν το έχω ανοίξει τόσο καιρό. Σημειώνουμε εδώ γλώσσες, alignment, saving throws κλπ. Πάμε να δούμε. Εντάξει, τα ability scores είναι κλασικά, ξέρω, το strength έχει σχέση με την επίθεση από κοντά, όπως και το να ανοίγεις κλειστές ή μπλοκαρισμένες πόρτες. Το intelligence είναι πόσες γλώσσες μιλάς και έχει σχέση και με το spellcasting. Το wisdom σε βοηθάει στα magical saving throws. Το dexterity βοηθάει το armor class, βοηθάει προφανώς τις επιθέσεις εξ αποστάσεως, αλλά και το initiative. Το constitution σου δίνει hit points και το charisma σχετίζεται με, με τα reactions των NPCs όταν σε συναντάνε, κάτι που γινόταν παλιά. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι όπως στις νέες εκδόσεις που το 12 είναι συν 1 κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι. Ας πούμε, constitution. Πότε παίρνεις hit point bonus? Από το 13 στο 15 παίρνεις συν 1. 16, 17 συν 2, 18 συν 3. Δηλαδή το 18 να έχει μια διαφορά, να μετράει. Πολύ ωραία. Το alignment είναι τρία alignments που υπάρχουν, low, neutral και chaos. Δεν υπάρχει δηλαδή και ο άξονας του good και evil, υπάρχει μόνο ο άξονας του low, νόμος, ουδετερότητα και chaos. Υπάρχουν εδώ κάποιες γλώσσες, εντάξει, δεν θα μπούμε στη λεπτομέρεια. Βλέπουμε εξαιρετική εικονογράφηση στο πρώτο βιβλίο, ήδη αργό πάρα πολύ, ξέρω, μιλάω πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν στα character classes τους clerics, οι οποίοι βλέπουμε hit dice 1d6 και maximum level 14 και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν μυτερά όπλα, μόνο bludgeoning όπλα. Μπράβο, επιτέλους. Είναι clerics, μόνο bludgeoning όπλα. Και τι, διότι έχουν divine magic turning the undead, από ένα πινακάκι που υπάρχει εδώ. Dwarf, το dwarf είναι κλάση. Όπως στο basic D&D δεν ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε class και race. Το dwarf λοιπόν είναι κλάση και βλέπουμε ότι ρίχνει 1d8 και φτάνει μέχρι level 12. Και έχει πάρα πολύ καλά saves, όπως είπαμε. Έχει infravision, δηλαδή μπορεί να βλέπει το σκοτάδι, μπορεί να ακούει πίσω από πόρτες κλπ. Elf επίσης, 1d6 μέχρι level 10. Τα elf λογικά είναι πιο δυνατά. Επίσης κάτι που δεν είπα, μπράβο, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε ένα πίνακα με XP. Δηλαδή, για να πας δεύτερο level σαν cleric θες 1500 XP. Για να πας σαν νάνος θες 2200. Και για να πας σαν ξωτικό θες 4000. Καθώς τα ξωτικά είναι πολύ δυνατά με τις ιδιότητες που έχουν. Ή τουλάχιστον έτσι λένε. Fighters. Βλέπουμε εδώ το progression τους. Halfling. Magic user. Αυτή είναι η χρήση μαγείας στο παιχνίδι. Thief. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι στο Advanced Expansion Set που θα τους δούμε σε λίγο. Εδώ σου εξηγεί πως ανεβαίνεις level και τι κάνεις. Optional λούρια high level play. Σιγά μην ζήσει κανείς από αυτούς με high level play. Αν ρίχνουμε 3D6 θα βάζουμε με τη σειρά. Ας είμαστε ρεαλιστές, παιδιά, έτσι. Και δεν υπάρχει και λόγος να ζήσει. Κάνουμε άλλους. Τα χρήματα είναι εδώ. Εξοπλισμός. Έχει μια λίστα με αντικείμενα. Και εδώ φυσικά έχουμε και τα όπλα. Και αν δεν κάνω λάθος, τα όπλα, το damage που κάνουν δεν έχει σχέση με το όπλο. Όχι, εδώ είναι έτσι, αλλά υπάρχει ένα optional rule, ίσως το advanced, δεν είμαι σίγουρος, όπου ανάλογα με το class κάνεις και αντίστοιχο damage όποιο όπλο και να χρησιμοποιείς. Πολύ ωραίος κανόνας εκείνος. Vehicles και mounts. Πολύ ωραία εικονογράφηση και η ασπρόμαυρη και η έγχρωμη. Hired help, ένας βασικός κανόνας στις παλιές εκδόσεις. Ναι, μεν ήσουν αδύνατος, αλλά μπορούσες να πάρεις μαζί κόσμο. Ερχόταν κόσμος και ακολουθούσε, έχτιζε stronghold. Έπαιρνες mercenaries. Να δει και τα structures που πάμε το stronghold. Να το. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν οι κανόνες για να κάνεις stronghold. Και το open game license. Και κάποια ακόμα πίνακες. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βιβλίο από το basic. Θα το πάω λίγο πιο γρήγορα τα επόμενα. Magic. Προφανώς είναι οι κανόνες της μαγείας. Και βλέπουμε εδώ. Spell cleric πρώτου level, spell cleric δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου. Και πίσω λογικά θα έχετε αντίστοιχα για magic users. Και βλέπουμε γνωστά spells όπως είναι το detect magic, το charm person, το magic missile. Και φυσικά και αργότερα charm master, confusion, όλα γνωστά spells και σου λέει σε ποια σελίδα είναι, πόσο διαρκεί το καθένα, τι range έχει. Ας πούμε πάμε εδώ στα δεύτερο level spell και βλέπουμε πρώτο το bless. Διάρκεια 6 turns. Turns. Λογικά θα εννοεί 60 γύρους, ελπίζω, έτσι εννοούσε στη δεύτερη έκδοση τουλάχιστον. Και υπάρχει και το reversed, το οποίο είναι το blight, όχι το curse, όπως λέγαμε.
Πολύ ωραίο. Και ένα Magic Book το οποίο μπορούν να έχουν οι Magic Users. Πολύ ωραία ιδέα το ότι σπάνε τους κανόνες σε 5 βιβλία παρεπτόντως. Αυτό το βιβλίο μοιάζει πιο πολύ για τους DM, καθώς λέγεται Adventures. Και σου λέει διάφορα πράγματα, τα νομίσματα, στα dungeons, τι τέρατα μπορεί να τριγυρνάνε, πώς ανοίγεις πόρτες, την κίνησή σου που ξεκουράζεσαι. Δηλαδή συμβουλές για το organizing. Και βλέπουμε ότι Party Organization, Marching Order, δηλαδή με ποια σειρά περπατάς, The Caller, ο οποίος είναι ένας ο οποίος προφανώς θα ενημερώνει τον DM, τον referee για το τι κάνει το party, The Mapper, αυτός που σχεδιάζει το χάρτη όπως παλιά, και πώς προτείνει το παιχνίδι να μοιράζεται ο θησαυρός. Α, εδώ είναι ο χρόνος που λέγαμε, το tracking time. Έχει rounds, turns, όπως είπαμε. Το turn είναι 10 λεπτά, το round είναι 10 δευτερόλεπτα, διαφορετικό άρα. Άρα, ένα turn έχει 60 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Ενδιαφέρον κανόνας και αυτός, λίγο διαφορετικό στη δεύτερη έκδοση. Damage saving throws, ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο βιβλίο με συμβουλές για το DM και κανόνες, εδώ Evasion, Pursuit και Other Combat Issues. Και το Moral, το οποίο είναι optional rule men, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτή την έκδοση. Πάμε μετά στα τέρατα, λέει, στο Monster Manual, όπου έχουμε συγκεκριμένα τέρατα. Βλέπουμε εδώ μια αρκούδα, εδώ ένα Giant Beetle. Και βλέπουμε να έχει στα στατιστικά του, στο stat block, armor class και κανονικό και ascending. Δηλαδή έχει 4, αλλά ascending έχει 15. Hit points έχει 6, μία επίθεση bite που κάνει 2d4, θα έχω 18, δηλαδή συν 1 attack bonus, αν θες να παίζει και αυτό με ascending. Οπότε, για να δούμε κανένα έτσι. Green slime, αγαπημένο τέρας. Και βλέπουμε εδώ και τις ιδιότητες του. Surprise, acid, consume, flesh, removing και immunity. Unharmed by all attacks except cold or fire. Θυμάμαι ένας από τους πρώτους μου χαρακτήρες είχε βγει Green Slime στο level 2, παιδιά, αν το πιστεύετε, αν είναι δυνατόν. Δεν είχε το θεό του ο DM τότε. Και τέλος, το τελευταίο βιβλίο του Basic Set λέει Treasures και έχει τους τύπους των θησαυρών, πολλά χρυσά νομίσματα, χιλιάδες χρυσά νομίσματα, gems and jewelry, μαγικά αντικείμενα, εδώ στην αρχή έχουν μαγικές πανοπλίες, φυλαχτά, μπότες. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το κάνω δώρο στο κουμπάρο μου, στο Μίτσο, που του αρέσουν τα μαγικά αντικείμενα. Οπότε, είδαμε τα βασικά βιβλία. Πάμε να δούμε εντάχει και τα advanced, γιατί το βίντεο μάλλον θα τραβήξει πάρα πολύ αν συνεχίσω έτσι. Ο ίδιος κατάλογος τον οποίο τον βάλουμε στην άκρη. Και αντίστοιχα και εδώ, 4 βιβλία αυτή τη φορά. Character στο πρώτο και βλέπουμε ότι είναι και αυτό κίτρινο. Οπότε και το basic, το classic fantasy και το advanced και τα δύο κίτρινα για να ξεχωρίζουν. Πάρα πολύ ωραία και πάμε σε χαρακτήρες και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν κάποια adaptation που μπορείς να κάνεις και υπάρχουν καινούργια classes, τα advanced classes. Acrobat, με dexterity προφανώς και φτάνει σε level 14. Assassin, Barbarian, Bard, Drow, ναι δεν νομίζω να επιτρέπα ποτέ Drow, τέλος πάντων, Druid, Dwergar, επίσης δεν νομίζω να επέτρεπα, Gnome, Half-Elf, Half-Orc, Illusionist, ειδικευμένος μάγος δηλαδή, Knight, sorry, Paladin, άρα κλασική Paladin, αγαπημένοι, 2750 XP αργούν για αυτήν ανέβουνε, προφανώς με πολλές ιδιότητες, Ranger, Svirfneblin, που είναι τα Deep Gnomes όπως λέμε, αυτά, και κάποια optional races, optional rules για τα classes αυτά, effects για το poison, και extra ιδιότητες για κάποιον που θέλει να πάρει multiple classes, το multi-class characters που λέγαμε, και ένας ενδιαφέρον εδώ κανονισμός, κανόνας, ο secondary skill, στον οποίο τυχαία ρίχνεις ένα κατοστάπλευρο για να δεις τι επάγγελμα έκανες πριν γίνεις ο adventurer που είσαι, και αυτό, π.χ. ξέρω εγώ, αν έφερνες 55 ήσουν glass blower, έφερνες γυαλιά, ή αν είχες φέρει 85 ήσουν ναύτης, οπότε αυτό, ράπτης και λέω ναύτης, ράπτης. Οπότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από σένα είτε από τον referee, από τον Dungeon Master κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να πει ξέρεις ήμουνα Mason τότε, οπότε ξέρω γι' αυτό και σε παρακαλώ δώσε μας επιπλέον πληροφορίες. Πολύ ωραία ιδέα. Το Advanced Magic έχει προφανώς spells για Druid, spells για Illusionist και ενδεχομένως να έχει και γενικά καινούργια spells, όπως και έχει όντως Entangle, Fairy Fire, Locate, Plant or Animal κλπ. Κλπ. Πολύ ωραία. Extra τέρατα, advanced τέρατα, και βλέπουμε στο εξώφυλλο εδώ ένα δράκο. Ένα δράκο, άρα ενδεχομένως να έχει κάποιο δράκο εδώ. Ναι, Dragon, Multichromatic, και βλέπουμε εδώ, αξιοάρμο class μείον 1, 72 hit points, 5 επιθέσεις, καλή τύχη άμα βρεις δράκο κλπ. Κλπ. Και εδώ είναι ο κανονικός δράκος, ο Brass Dragon, ο Copper, ο Silver κλπ. Πολύ ωραία. Και Advanced Treasures ελπίζω θα έχει ακόμα καλύτερα μαγικά αντικείμενα και εδώ βλέπουμε τη λίστα με αυτά που έχει.
Και έχει ωραία πράγματα, όπως τώρα μόλις τυχαία είδα το Pearl of Power, το Clock of Light, το Clock of Resistance κλπ. Κλπ. Είδαμε λοιπόν και το Advanced Fantasy, εντάχει βλέπουμε και το Referee Screen, να δούμε, η γραφιστική απεικόνηση είναι της εποχής φυσικά, θυμίζει πρώτη έκδοση ξεκάθαρα, αρχές δεκαετίας του 80, και από τη μέσα μεριά έχει χρήσιμους πίνακες όπως Saving Throws, Armors, Combat, και εδώ Dungeons, Wilderness και Encounters, για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί αυτά ο DM στα γρήγορα. Και μετά έχουμε, πρώτα απ' όλα, κάποια zines, το Carcass Crawler, έχω τρία τεύχη, όσα έχουν βγει μέχρι τώρα, είναι περιοδικά τα οποία τα βγάζει ο δημιουργός του, ο Gavin Norman, μπράβο, δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομα τόση ώρα, ο Gavin Norman, ο δημιουργός της Necrotic Gnome και του παιχνιδιού αυτού, και έχει μέσα, ας πούμε εδώ συγκεκριμένα που ξέρω τι έχει, έχει extra classes. Extra classes, έχει Acolyte, Gargantua, Goblin, Hephaestan, ύφεστος λογικά, Kineticist, με Mental Powers, Psionicist που λέγαμε παλιά, έχει Mage, ο οποίος φέρνει σε Gandalf, δεν κάνει τόσα spells, έχει συγκεκριμένα πράγματα, έχει το ραβδί του για να κάνει damage κλπ. Οπότε, ωραία ιδέα αυτά τα zins, και μετά έχουμε κάποιες περιπέτειες, εδώ είναι αυτή από τον Dolmen Wood για να προωθήσουν το campaign setting τους, και μετά έχουμε περιπέτειες. Να δούμε λίγο το layout και βλέπουμε ότι είναι παραδοσιακό layout. Ωραία οι χάρτες, ένα dungeon στο οποίο πας και εξερευνείς. Μ' αρέσει ότι έχει χρώμα πάνω και το κάνει λίγο πιο εύκολο για να πέφτει το μάτι σου κατευθείαν πάνω. Και βλέπουμε ότι έχει πολύ καλό layout βασικά. Αυτό δεν το είπα για τα βιβλία μέχρι τώρα. Έχουν εξαιρετικό layout, ειδικά αν τα συγκρίνει κανείς με τις παλιές εκδόσεις. Εδώ είναι το Incandescent Grottos, The Isle of the Plungent Mage. Δεν λέει γιατί level είναι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. The Hole in the Oak, Holy Mountain Shaker και Halls of the Blood King. Αυτά είναι τα Halls of the Blood King. Αυτά λοιπόν τα είδαμε και πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Old School Essentials λοιπόν. Επιστροφή στο παρελθόν, αλλά με μια μοντέρνα οπτική. Καθώς το layout είναι εξαιρετικό, η εικονογράφηση θυμίζει στο παρελθόν. Έχει πάρει κανόνες από τις παλιές αγαπημένες εκδόσεις. Φαίνονται πιο streamlined όμως εδώ πέρα. Ψέματα να μην πω, με ενθουσίασε το σύστημα και ανυπομονώ να το διαβάσω και να το προτείνω στους παίκτες μου εδώ. Αν και οι παίκτες εδώ οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει σε high fantasy, θέλουν να είναι ήρωες, θέλουν να τα σκοτώνουν όλα. Εδώ το σύστημα δεν φαίνεται ότι είναι χαρακτήρες τόσο δυνατοί. Βλέπετε, είδατε και από την ανάλυση που έκανα στη δημιουργία χαρακτήρων ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Αν έχει κάποιο εμπειρία με το Old School Essentials ή άλλα OSR, με χαρά θα το διαβάσω κάτω στα σχόλια. Θα κάνω μια ωραία κουβεντούλα και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.